Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και παρακολουθείτε το κανάλι μου στο YouTube GKDIY. Αν είδατε πρώτη φορά στο κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή και να αφήσετε τα σχόλιά σας για το βίντεο που ακολουθεί. Σήμερα θα δούμε ένα μίνι τροχάκι από τη Barkside ή πολυτροχάκι. Πάμε να τα ανοίξουμε, να δούμε τι περιέχει μέσα. Λοιπόν, το τροχάκι που έχει 6 σκάλες, 5 και το maximum, με αρκετά μακρύ καλώδιο, βάση το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε σαν ρουτεράκι να το κάνουμε, LED φωτάκια με μπαταρία, τα οποία μπαίνουν πάνω στον τροχό, κάποια εξαρτήματα, κοφτάκια, γυαλόχαρτα και διάφορα άλλα, βάση στήριξης. Και προέκταση. Προέκταση για να το μεγαλώνουμε και να το χειριζόμαστε από εδώ. Αυτά περιέχει μέσα. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Το βάζουμε στην πρίζα. Ξεκινάμε από την πρώτη σκάλα. Λοιπόν, στις οδηγίες γράφει από 10.000 στροφές ως 40.000 στροφές το λεπτό. Πατάμε αυτό και ξεπηδώνουμε εδώ πέρα. Αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο εξάρτημα, παραδείγματος χάρη αυτό εδώ, αφού μπει, πατάμε, σφίγγουμε. Και λειτουργεί. Το κρατάμε για να ξεβιδώσουμε. Λοιπόν, έτσι μπορούμε να βάλουμε όποιο ανταλλακτικό θέλουμε. Αυτό άμα το ξεβιδώσουμε μπορούμε να βάλουμε τα φωτάκια πάνω, τα LED, τα λαμπάκια, τα οποία ανάβουνε και κάνουμε τη δουλειά μας. Διακοπτάκι που σβήνουνε. Όλα μπαίνουν βιδωτά εδώ πάνω. Και αυτό μπαίνει βιδωτό. Ρυθμίζουμε τι ύψος το θέλουμε, η προέκταση και φύγουμε. Βιδώνουμε. Και τώρα γυρνάει από εδώ. Με τον ίδιο τρόπο σφίγγουμε τα εξαρτήματα και στην προέκταση. Εδώ υπάρχει βάση η οποία μπορούμε να το στηρίξουμε. Αν έχουμε ένα τραπέζι να το βιδώσουμε πάνω στο τραπέζι. Απλώς εμένα επειδή ο πάγκος μου είναι πολύ χοντρός, το βίδω σε αυτό το ξύλο και το κρεμάμε, δουλεύουμε και συνεχίζουμε. Και αυτό φυσικά ανοίγει. Πάει όσο ψηλά θέλουμε.
Ένα εργαλείο κυρίως για λεπτομέρειες, για μικρές δουλειές. Έχει κάποια δισκάκια εδώ. Θα βιδώνουμε πάνω σε αυτό. Είναι για να κόψουμε. Βιδώνουμε καλά, προστατευτικά γυαλιά. Και την κόψαμε τη βίδα. Γυαλόχαρτο. Είπαμε για μικρές δουλειές και για λεπτομέρειες, όχι για μεγάλες δουλειές. Για ψηλολεπτομέρειες το χρησιμοποιούμε γενικότερα αυτό. Νομίζω ότι στο ξύλο θα βρείτε πιο πολλές εφαρμογές. Το μόνο μειονέκτημα που μπορώ να πω μέχρι τώρα είναι ότι στις πολλές τροφές, όταν το κρατάς αυτό εδώ πέρα για να τρίψεις κάτι, αυτό ζεσταίνεται αρκετά. Νομίζω ότι είναι μειονέκτημα γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και αφήστε μας τα σχόλιά σας.